Πάμε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα για δεύτερη και τελευταία φορά. Σήμερα από την εκαστοφιά μας, Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021. Πάμε να περιγράψουμε γύρω-γύρω το γήπεδο. Ξεκινάω από εδώ με τον ιστό και κλείνω πάλι από τα δυτικά, πάλι με τον ιστό. Είμαι πάνω από την υπογειοποίηση, βλέποντας το τόξο Σαμουσία. Τόξο που στο μεγαλύτερο εμβαδόν του έχει φάει την Παλατίνα. Είναι της εταιρείας Καλίνικος. Η σκαλοσιά έχει μείνει στο ίδιο σημείο με χτες, έτσι ώστε τα παλικάρια να ξεκινήσουν να βάζουν στο τόξο μας καμάρα. Τα περίφημα πλέον σε όλους μας. Τις περίφημες μάλλον σε όλους μας. Τσίμεντο σανίδες. Μένω εδώ γιατί μου αρέσει το πλάνο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Πιστεύω ότι εδώ θα είναι η μεγάλη διαφορά της ομορφιάς του γηπέδου. Γιατί εκτός που θα στηθεί ο δικέφαλος σαν διακοσμητικό, το βασικό είναι ότι με την καμάρα, με τα μουσεία, με το μουσεία, θα πω ποια είναι τα μουσεία ελληνικού προσφυγισμού και μουσείο ιστορίας ΑΕΚ, για να ξέρουμε και τι λέμε, το εστιατόριο, το στριμποτήριο, το μπαρμπέρικο, άντε να έρθει και ο βασιλιάς ο Καΐλας. Ωραία πράγματα, παιδιά, ανατολίτικα. Και σας μιλάει κάποιος που δεν έχει κάποια σχέση με την Ανατολή. Δεν ήμουν από προσφυγική οικογένεια, εγώ νησιώτης είμαι. Αλλά επειδή είμαι εδώ κοντά στην Φιλαδέλφια, επέλεξα την άκρη της καρδιάς, γιατί εδώ είναι το σπίτι μου. Τι σχέση έχω εγώ κάτω με Πειραιά και κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, λαλακία. Πόσο είμαι εδώ, να πάω με βήματα εκεί, εδώ, να δούμε την εξέλιξη των εργασιών. Το βόρειο τμήμα και το νότιο έχουν φάει, φυσικά όλη η κατασκευή έχει φάει το πεταχτάρι το λεγόμενο, και μετά από πάνω μπαίνει αυτό το λευκό που λέγεται παραντίνα. Βλέπετε ότι κάποια τμήματάκια δεν έχουν κλείσει οριστικά, τα λεγόμενα μερεμέτια, είναι γιατί περνάνε από εκεί οι σκαλοσιές και χώνουν μέσα τα κλονάρια τους, σε εισαγωγικά, προς τα μέσα, και γι' αυτό δεν μπορεί να κλείσει το παραθυράκι. Αυτό από τα ανατολικά. Φεύγετε από εκεί, Ηλία! Φεύγετε! Καλό μεσημέρι, γεια! Φεύγει και ο Λιάκος με τον κύριο Δημήτρη, άρα μένω μόνος μου στην κινηματογράφηση. Είναι τους φίλους μου, δεν μπορώ να δω, παιδιά, έτσι ώστε να επιστρέφω νωρίς, να μην τα βλέπετε τα βίντεο αργά, όπως έγινε αυτό εχθές, που ένα τεχνικό πρόβλημα με οδήγησε να καθυστερήσει να παίξει το βίντεο κανένα δύο ώρο. Λοιπόν, μεταμόρφωση προς τα κειμένης, πάνω κειμένης στο νέο Ηράκλειο. Ας το καλά, έτσι κάθε μέρα με τα πόδια. Με τα μαξί. Α, είσαι ωραίος. Λοιπόν, εδώ η τοξάρα μας, η μαγική. Και συνεχίζω την περιγραφή, παιδιά. Ανατολή, βορρά και δύση, για να γίνει αποφώνηση. Κύριε Αντρία μου, συγχαιρετώ. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, εδώ στην πλατεία τη Δέλτα Μη, καθώς η σκαλοσιά έχει κατέβει εδώ πέρα πάρα πολύ, δεν μπορεί και από εδώ, εδώ καθώς φεύγει η σκαλοσιά, θα μπει το συνεργείο της εταιρείας Καλίνικος να συνεχίσει πεταχτάρι και παραντίνα για να βαφτεί όλο το και η βάση του δεξιού ανατολικού πύργου, καθώς το αμάξι εδώ, το Fiat, είναι των παιδιών που βάζουν πάνω εκτέτσι με τον Κονία, και θα ξεκινήσουμε να βάζουμε με τα μάρμαρα.
θα τοποθετηθούν μάρμαρα εκεί που είναι το πάνω τμήμα του τόξου, εκεί στο μουσείο, να το χαιρόμαστε μαρμαρωμένο όλοι όσοι ερχόμαστε, για να περνάμε μια ευχάριστη στιγμή στην καθημερινότητά μας. Έχουμε ο πρόεδρος να βάλει χαμηλό το παλάτιο, δεν ξέρω αν το πάρει καμιά εταιρεία άλλη, το επινοικιάσει η ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα, παιδιά, εδώ που είναι πάρα πολλές οι πόρτες, πόρτες εξόδου, στα πέταλα εννοώ. Κοιτάξτε, πόσες πόρτες ζευγάρια είναι. Εδώ βλέπω 2 και 2, 4. Και εκεί, δεν με βοηθάει, βλέπω 2 πόρτες με το τουρνικέ. Άρα εδώ βλέπετε 4 πόρτες. Αυτές θα ανοίγουν αυτόματα από μέσα και βλέπετε τα ρουλεμάν ψηλά πάνω στο τοίχο. Και από πάνω οι πολεμίστρες μας. Ωραία. Ωραία και από εδώ. Το δες. Μαζί ήμασταν. Όχι τώρα ήρθες. Εντάξει. Όχι, απαγορεύεται, φίλε μου. Εδώ βλέπετε, παιδιά, την πόρτα εισόδου-εξόδου των βαρέους τύπου χυμάτων. Βλέπετε, η παραντίνα έχει φτάσει γύρω στα 24 μέτρα τον ανήφορο και σιγά σιγά σκαλώνεται και όλη η κατασκευή του πυλώνα. Έχει αγκαλιαστεί από τις καλωσιές της Sky Skull. Άρα και σήμερα βλέπουμε κάτι καινούργιο από χτες, εξωτερικά πάντα. Βλέπετε, έχει αγκαλιάσει δεξιά και αριστερά τον πυλώνα η Sky Skull. Μένουν ακόμα 2 δαμάκια, πάλι 4-5 πατάρια, πόσο είναι. Πώς θα λένε εκεί τα μαστόρια. Υπογειοποίηση, το πάνω τμήμα της όπως τα αφήσαμε και χτες. Και πάμε τώρα λίγο σύντομα, πορεία ανατολική, πορεία προς το αλσάκι μας, αυτό το δε που κάνει εδώ. Μακάρι ο πρόεδρος, αν μπορούσε να έβγαζε από εδώ με κάποια τροποποίηση, κάποια νομοθεσία, κάτι να γίνει, είτε από το Δήμο, είτε από την Περιφέρεια, να φύγουν, να απομακρυνθούν αυτά εδώ πέρα τα δεντράκια, να τα πάμε κάπου αλλού. Υπάρχει χώρος άπλετος στο Άλσος να μπουν τα δεντράκια αυτά, έτσι να έχουμε άπλετο εδώ χώρο, να βλέπουμε το γήπεδό μας. Γιατί από την ανατολική πλευρά, καθώς παιδιά ερχόμαστε από Νέα Ιωνία και τους Δήμους τους πάνω, φαίνεται πολύ κλεισμένο το γήπεδο. Μόνο το drone δείχνει το μεγαλείο της, του γήπεδου. Γι' αυτό και έχω εστιάσει πολλά πλάνα drone από την ανατολική πλευρά για να καταλαβαίνετε το μεγαλείο. Με τα δέντρα μπροστά εδώ δεν καταλαβαίνετε. Και μιλάω πάντα για τους μακρινούς που είναι και στη Νέα Φιλαδέλφια και δεν ξέρετε το τι βλέπουμε. Εμείς που είμαστε στην Αθήνα και ερχόμαστε στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε. Πάμε με βήμα ταχύ. Πέρασε και σήμερα η ώρα. Άρα έχουμε χοντροδουλειές από την εταιρεία ΝΟΕ στα ισόγεια της Αγίας Σοφιάς με τις πόρτες εξόδου. Έχουμε την Αλλοπερφέξιον να ντύνει τα μουσεία και την εταιρεία, πώς τη λένε, του κυρίου Καλίνικου. Έχουμε την εταιρεία του κυρίου Αξιώτη, του Γιώργου, του Μεγαλοπλακά. Εταιρεία Αξιώτης, Γιώργος, πλακάκια. Και η διηγηνής, ο οποίος αυτή τη φορά βάζει τα μάρμαρα στα μουσεία και θα βάλει και τα μάρμαρα και στις σουίτες. Ο Κλεφτάκης να σκάβει τη γη και εγώ να περιγράφω. Αυτοί είμαστε. Και 25.000 κόσμου να βλέπετε όποτε σας κάνει κέφι, τον κυτρινό μαυραϊτό, να βλέπετε τις καθημερινές εξελίξεις της Ακαστοφιάς μας. Είμαστε, παιδιά, παρά 180 άτομα, 25.000 φίλοι του Κιτρινού Μαυραϊτού, επιτοπλίστων φίλοι μου αεξίδες, αλλά φυσικά ξέρω ότι υπάρχουν και από άλλες ομάδες, παιδιά σωστά, οικογενειάρχες,
που θέλουν να βλέπουν την ανέγερση της αγκαστοφιάς. Όπως ξέρετε, εγώ ποτέ δεν προκαλώ οπαδούς. Τα έχω μόνο με διοικήσεις και ομάδες. Τι μου φταίει ο φίλος άλλης ομάδας που διάλεξε την ομάδα των χρονών. Με την ομάδα τα έχω, του αλληνού φίλου. Και πάμε εδώ, από τα βόρεια, να γίνει η αποφώνηση. Είμαι ακριβώς πάνω από το κήδη Σβυρίτου. Και κάπου εδώ κλείνω και πάω από τα δυτικά να γίνει αποφώνηση. Τι γκάικ! Πάμε για την αποφώνηση, παιδιά, από την Ιτάτα. Να πάρουμε τις όποιες εργασίες γίνανε στα δυτικά τμήματα του γηπέδου μας. Γύρισα το γήπεδο μέσα στον υδρότα. Δυστυχώς φοράω και μπουφάν, γι' αυτό πολύ ίδρωσα. Έτσι είναι καλοκαίρι, στάζω. Πάμε. Πάμε από την Αδό Καβαλαδοκίας. Και με εκείνα, παιδιά, πιστεύω έκανα και σήμερα μια καλή κάλυψη. Συγχωρέσατε σε όποιες παραλήψεις, παρατυπίες ή κάτι που είπα και πρόσβαλα κάποιον, δεν ήταν επί σκοπού. Ας σας δείξω λίγο πριν κλείσω πως ανοίγει η πόρτα. Έτσι θα ανοίγει η πόρτα. Βλέπετε μια πόρτα από εδώ. Και άλλη μία πόρτα από εδώ. Εδώ, έτσι. Έτσι ανοιγοκλίνουνε και θα ανοιγοκλίνουνε με μηχανισμό. Και στο κέντρο βλέπετε το τουρνικέ και από πίσω και άλλα κάγκελα. Μαθά και με εκείνα, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Τι γκάικ και πάμε να απαντήσουμε τον Ολυμπιακό.